σιγά σιγά να παρουσιάσουμε τον εκλεκτότατο καλεσμένο μας. Έχουμε εδώ δίπλα μας στο στούντιο ζωντανά τον Παναγιώτη Μαλαχάτη, τον ποδοσφαιριστή του ΑΟΣ Βουλατιού, των αρχηγών πλέον, έμπειρος, είναι δεύτερη χρονιά στην τρίτη εθνική και τρίτη χρονιά στην ομάδα. Καλησπέρα Παναγιώτη, καταρχάς. Καλησπέρα σας. Πώς είναι φετινή χρονιά? Ξεκινήσαμε βέβαια με ένα άτυχο αποτέλεσμα. Εγώ το λέω άτυχο, δεν λέω τίποτα άλλο. Ούτε κοιτάω πόσο ήρθε το σκορ, γιατί γνωρίζω και τη δυναμικότητα των ομάδων. Και ήταν και πρεμιέρα. Το άγχος και των πιτσιρικάδων πάντα παίζει ρόλο. Πες μου λοιπόν, πώς είδατε τον εθνικό? Εντάξει, όσο να είναι τα 4 γκολ είναι πολλά, δεν είναι λίγα. Απλά πιστεύω ότι φοβηθήκαμε πολύ την ομάδα αυτή. Το όνομα της ομάδας. Το όνομα μάλλον της ομάδας, ναι. Η ομάδα μας φέτος είναι πιο άπειρη σίγουρα την περσινή. Μπορούμε να σταθούμε εκεί. Είναι πολλά τα μικρά παιδιά. Απλά είναι καλά αυτά τα παιχνίδια για μας. Μόνο να κερδίζεις έχεις. Δεν χάνεις κάτι από αυτά τα παιχνίδια. Κοιτάξαμε τα λάθη μας. Τώρα έρχεται ένα άλλο παιχνίδι την Κυριακή που πρέπει να το κερδίσουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μετά ακολουθούν 3 εκτός παιχνίδια και ένα ρεπό. Ναι. Δύσκολο το πρόγραμμα. Οπότε είναι μονόδρομος η νίκη. Εντάξει, δεν μας αγχώνει. Είναι στα μέτρα μας αυτή η ομάδα, ίσως και κατώτερη από τα μέτρα μας. Και πάμε για την νίκη. Δεν πέσατε, ας πούμε, ψυχολογικά όσο θα μπορεί να περίμενε κάποιος μετά το 4-0. Πέσαμε. Φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να πέσουμε. Δεν πέσαμε με αυτή την άποψη ψυχολογικά. Εντάξει, όσο να είναι, είπαμε τα 4 γκολ είναι 4 γκολ. Ναι. Δεν πάνε να τα φάσεις από την καλύτερη ομάδα. Σωστό. Αλλά πιστεύω περισσότερο μας πείραξε, γιατί ατομικά δεν ήμασταν αυτοί που περιμέναμε. Και όταν θα είσαι καλά ατομικά, θα είσαι και καλός για την ομάδα σου. Και μπορεί να έχει έρθει και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν είχαμε έρθει 1-0-2-0, δεν θα μιλάει κανείς για αυτό το παιχνίδι. Όντως. Θα είχε περάσει έτσι. Και θα λέγαμε μια χαρά στάθηκε η ομάδα. Εντάξει, κάναμε κάποια λάθη, τα είδαμε. Ευτυχώς γίνανε νωρίς. Και προχωράμε. Πώς είναι να έχεις προπονητή τον Παντελή Κολιάκο? Εντάξει, ο Παντελής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο. Τη δουλειά που κάνει την ξέρει, πιστεύω, πάρα πολύ καλά. Και είναι και καλός σαν άνθρωπος. Θα βοηθήσει τα μικρά παιδιά. Θα μας συμβουλέψει. Και γενικά έχει μια μεταδοτικότητα, η οποία πιστεύω ότι όταν βγει αυτό το πράγμα μέσω γήπεδο θα φανούν τα αποτελέσματα της δουλειάς του. Όπως και του γυμναστή βέβαια, του Σκιάμι του Παναγιώτη. Που γι' αυτός κάνει πολύ καλή δουλειά. Και σαν σύνολο οι δυο τους πιστεύω ότι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ εμάς και την ομάδα. Είναι δύσκολο. Αυτή η χρονιά είναι δύσκολη γενικότερα. Δηλαδή δεν απογοητευόμαστε από το πρώτο παιχνίδι στην ουσία, από αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα γενικά. Και δεν θα έρθει αυτή η χρονιά που φαντάζονται μερικοί για μας. Όντως. Δεύτερη χρονιά στην τρίτη εθνική ΟΑΟΣ. Τελείως διαφορετικό στήσιμο και ρόστερ ομάδας σε σχέση με το περσινό ξεκίνημα, ας το πούμε. Καλά, βασικά είναι τελείως διαφορετική γάμα εθνική. Αυτή είναι η original γάμα εθνική. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, παρότι η φετινή τρίτη εθνική είναι η βαρβάτη τρίτη εθνική, η ομάδα φέτος αποφάσισε και ποντάρει σε παιδιά από την Κορινθία, σε πιο νεαρής ηλικίας παιδιά. Έχει και τους εμπειρούς της. Ήρθε ο Τάκης ο Παπάς, ήρθε ο Κώστας ο Αποστολάκης, είσαι εσύ, είναι ο Αλέξου Πενέσης. Είναι παιδιά που την έχουν την κατηγορία σίγουρα. Αλλά πόσο έτσι δύσκολο είναι να σταθεί μια ομάδα με πιο νέους και πιο άπειρους ποδοσφαιριστές στη φετινή σεζόν? Η άποψη που έχω εγώ είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, όταν ένας παίκτης φτασμένος έχει μάθει κάποια πράγματα κατά σειρά, είναι δύσκολο να του αλλάξεις αυτά που έχει μάθει. Εμείς έχουμε μπει σε ένα άλλο καλούπι, έχουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού, σε αυτό πάνω δουλεύουμε. Πιστεύω ότι είμαστε καλύτεροι από πέρσι. Παρότι να πήρα και τα λοιπά, πιστεύω ότι είμαστε πολύ καλύτεροι από πέρσι. Είναι σίγουρο αυτό. Και εννοείται ότι αυτά τα πράγματα σε αυτές τις ομάδες, ιδίως της Κορινθίας με χαμηλό μπάτζετ κυρίως, πρέπει να πιστέψουν τα δικά τους τα παιδιά, τα Κορίνθια τα παιδιά, γιατί... Ξέρεις, εγώ τώρα που φάγα τα 4 προχθές, έκανα να βγω 2 μέρες από το σπίτι. Μπράβο. Δεν είναι όλοι έτσι όμως. Είσαι από τους λίγους
δυστυχώς πλέον οι γενιές αλλάζουν, αλλά εσύ είσαι ο φυσιολογικός για μένα. Εντάξει, δεν ξέρω άμα είναι όλα τα παιδιά με διαφορετική νοοτροπία. Είναι όπως μάθεις. Έτσι. Εγώ ευτύχησα να μεγαλώσω σε μια ομάδα που είχε μεγάλο βάρος. Μπράβο. Και γενικότερα σε εισαγωγικά δεν επιτρεπόταν να χάνουμε από κανέναν. Οπότε από τότε που ήμουν μικρός, δηλαδή, όταν έχανα με πείραζε. Mm-hmm. Και αυτό μου έχει μείνει. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το σωστό γενικότερα. Συμφωνούμε απόλυτα. Γενικά πρέπει να είσαι μαχητής και να κερδίζεις μέσω γήπεδο και να μην σκέφτεσαι καν την ήττα. Έτσι. Δεν υπάρχει λέξη ήττα. Αλλιώς μην το κάνεις. Σωστό. Πέρσι η ομάδα ξεκίνησε με σκέψεις ακόμα και για άνοδο, ας πούμε. Τώρα, αν ήταν σωστό ή λάθος, έτσι ξεκίνησε με βάση και τους παίχτες που ήρθαν. Εντάξει, όταν έχεις την Παναχαϊκή. Το άνοδος, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Έτσι, εννοείται ότι όταν έχεις την Παναχαϊκή του Κατσουράνη, του Χαλκιά, του Φωτάκη και όλων αυτών, το αφήνεις και απλά λες ότι εγώ θα. Σίγουρα όμως ξεκίνησε έχοντας στο μυαλό την κατάληξη που ήρθε τελικά. Μπορεί να σωθήκαμε, αλλά ήταν λίγο ταλέπορη χρονιά. Θεωρώ ότι αυτό έγινε για ποιο λόγο. Η ομάδα πέρσι δεν έχασε κανένα από τα φιλικά. Mm-hmm. Παίξαμε με ομάδα όπως ήταν η Σπάρτη που ήταν στη Β' Εθνική, με πολύ καλή παρουσία στη Β' Εθνική. Παίξαμε με ομάδες όπως με την Κηφισιά, ας πούμε, με υψηλό μπάτζετ κτλ. Και η ομάδα έδειξε ότι μπορούσε να τους αντιμετωπίσει και να τους κοιτάξει στα μάτια. Αν και πρώτη χρονιά βέβαια. Mm-hmm. Και όλα τα παιδιά ήμασταν πρώτη φορά στην ουσία μαζί. Αν εξαιρέσουμε πέντε παιδιά που μείναμε την περσινή ομάδα, ήταν μια καινούργια ομάδα. Από εκεί και πέρα. Τι έφταξε στην αρχή. Καλά ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με διπλό εκτός έδρας στην Πύλο. Μετά. Δεν ξέρω, δεν. Τι πρόβλημα. Ίσως δεν κόλλησε η χημεία μεταξύ μας. Ναι, ίσως αυτό, γιατί όλα τα παιδιά πέρσι ήταν πολύ πιο έμπειρα. Ναι. Και από μένα και από τη φετινή ομάδα. Ήρθαν όλοι από τη Γάμα Εθνική. Την έχουν παίξει όλη τη Γάμα Εθνική κτλ. Ήταν έμπειροι παίκτες. Mm-hmm. Έχουν παίξει και αυτοί σε ιστορικές ομάδες με κόσμο. Ίσως δεν κολλήσαμε, γιατί και πολλά παιδιά όταν φύγανε, όταν ξεκολλήσανε τον Δεκέμβρη από εμάς. Εκεί που πήγαν είχαν καλή πορεία. Έτσι. Καλή πορεία αυτό. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάτι άλλο έφταιγε. Σίγουρα φταίγανε πολλές αλλαγές προπονητών που είχαμε. Επηρεάζει τον παίχτη, έτσι. Επηρεάζει τον παίχτη. Ο καθένας είχε τη δική του νοοτροπία. Όταν πατάγαμε εμείς πάνω σε ένα κομμάτι, ερχόταν κάποιος άλλος ξαφνικά και στο άλλαζε. Άντε πάλι από την αρχή. Οπότε ναι. Και γενικότερα όταν σε παίρνει από κάτω με τις ήττες είναι δύσκολο να. Ήταν και θέμα ψυχολογίας από κάποιους. Ναι, είναι δύσκολο να γυρίσει μετά. Όταν μάθεις την ήττα είναι πολύ δύσκολο να γυρίσει. Και δεν θέλω να ξαναρθεί τέτοια χρονιά για μένα προσωπικά και για κανέναν. Σίγουρα δεν θα έρθει, η ομάδα είναι διαφορετική. Πόσο σας άλλαξε η παρουσία του Παντελή πέρσι? Γιατί νομίζω από εκεί και μετά έβγαλε η ομάδα αυτό που μπορούσε και ήξερε. Στο πρώτο παιχνίδι που ήρθε ήταν το πιο κομβικό για μας. Παίζαμε μέσα στη Μεγαλόπολη, ήμασταν θεωρητικά οι δύο ομάδες. Ναι. Mm-hmm. Θεωρητικά οι δύο ομάδες που ήμασταν πιο αδύναμες και ήταν ποια θα μείνει, ποια θα πέσει. Και πήραμε το διπλό εκεί πέρα, μας έστησε μέσω γήπεδο, χωρίς πολλά πράγματα. Ναι. Απλά εξήγησε κάποια απλά πράγματα τα οποία δεν είχαμε στο μυαλό μας, γιατί ο καθένας έλεγε τα δικά του. Από εκεί και πέρα μετά ήταν λίγο πιο εύκολο για μας. Έφτιαξε, κάπως χαλαρώσαμε. Έφτιαξε βέβαια η ψυχολογία μας. Κοίταξαμε κάποιους αντιπάλους, όπως ήταν ας πούμε ο Παρακαδικός, που όταν ήρθε στον πρώτο γύρο στο γήπεδό μας, στην ουσία δεν ήμασταν τόσο καλοί. Όχι. Και πιο φοβισμένοι κτλ. Και πήγαμε μέσα στην Τρίπολη, ας πούμε, και τους κοιτάξαμε στα μάτια. Και από ατυχία δεν κερδίσαμε. Ναι, τέλος, από ατυχία δεν κερδίσαμε, είχαμε πολύ καλή παρουσία και σε άλλα παιχνίδια βέβαια. Επειδή στο δεύτερο γύρο ειδικά σας είδα σε πολλά παιχνίδια, η ομάδα του πρώτου γύρου, όχι σαν απόδοση, σαν ψυχολογία ήταν τελείως διαφορετική και φυσικά φαίνονταν και στην απόδοση. Αυτό, αν κέρδιζε ή όχι, εμένα προσωπικά δεν με απασχολούσε με την έννοια ότι αυτή του δεύτερου γύρου ήταν ομάδα. Ναι, είχαμε ταυτότητα μέσα στο γήπεδο. Μπαίναμε μέσα και ξέραμε τι ζητάμε. Είναι αυτό που μας έλειπε από όλο τον πρώτο γύρο. Δηλαδή αυτό η ταυτότητα. Δηλαδή να βγάλει ο καθένας το ταλέντο του δεν αρκεί. Να μπεις ένα καλούπι μέσα και εκεί που θα χρειαστεί να βγάλεις το ταλέντο σου, αυτό θα βοηθήσει την ομάδα. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και η φετινή ομάδα είναι καινούργια, έτσι. Αρκετές μεταγραφές, πιο μη νεαροί. Πολλοί έχουμε παίξει μαζί αντίπαλοι. Γνωριζόμαστε δηλαδή με τα περισσότερα παιδιά. Το θετικό είναι ότι είναι όλα καλά παιδιά.
Μεγάλο πράγμα. Έχουμε υγεία μας από αποδυτήρια δηλαδή. Έχουμε τους έμπειρους και τους μεγάλους, θεωρητικά μεγάλους. Ναι. Γιατί μόνο μεγάλοι δεν είναι. Ακριβώς. Που βοηθούν και τα μικρά παιδιά και τα λοιπά και τα συμβουλεύουν και τα καθοδηγούν. Και γενικά υπάρχει μια ισορροπία φέτος. Πράγματα που δεν υπήρχαν πέρσι. Βέβαια πέρσι ήταν και η ομάδα καινούργια στην κατηγορία. Ναι. Δεν ήξερε πράγματα, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και βελτιωνόμαστε. Και το θετικό είναι ότι όντως η ομάδα έχει βελτιωθεί και έχει αλλάξει τελείως ενοτροπία, ας το πω. Έτσι ακριβώς είναι. Ο Παναγιώτης Μαναχάτης είναι πιο πώς το λένε, όχι έμπειρος, πιο σε καλύτερη κατάσταση από ποτέ, ας το πω. Αυτό, σε όλους τους αυτό θα το δείξει. Εσύ πώς νιώθεις? Εγώ νιώθω σίγουρα έτοιμος. Και πέρσι, ας πούμε, και για μένα η γάμα εθνική ήταν ένα μάθημα. Ήταν η πρώτη χρονιά που αγωνίστηκα σε αυτή την κατηγορία. Και η αλήθεια είναι ότι πριν παίξουμε καν 10 αγώνες, 15, ήμουνα πολύ φοβισμένος. Δηλαδή έμπαινα μέσα στο κήπεδο και δεν μπορούσα να βγάλω αυτό που ήθελα. Βέβαια με τα παιχνίδια μετά σιγά-σιγά, ναι. Αυτό είναι. Κάποιες καταστάσεις, πάτησες 5 γήπεδα παραπάνω, είδες 5 γήπεδα με κόσμο, αλλάξανε τα πράγματα και φέτος είμαστε πιο έτοιμοι. Δηλαδή φέτος νομίζω ότι είμαι έτοιμος για αυτή την κατηγορία, δεν με φοβίζει κάτι. Και γενικότερα πιστεύω και πολύ στην ομάδα και στους προπονητές μας και αυτό ίσως μας κάνει να είμαστε πιο σίγουροι για τη φετινή χρονιά. Πώς ήταν πέρσι όταν πήγες, ας πούμε, να αντιμετωπίσεις την Παναχαϊκή ή και όταν ήρθε η Παναχαϊκή εδώ? Γιατί μιλάω για τους παίχτες και την όλη παρουσία της Παναχαϊκής. Η Παναχαϊκή πέρσι ήμασταν αντιμέτωποι σε 3 παιχνίδια. Ναι. Σε 2 πρωταθλήματος και ένα στο κύπελο. Στο κύπελο. Εκεί πέρα τα πράγματα ήταν λίγο δύσκολα γιατί πάθαμε ακριβώς αυτό που πάθαμε και στον εθνικό. Είναι δηλαδή μας κατάπιε το όνομα. Τόνο, πραγματικά. Μπράβο. Όταν μπαίνεις μέσα σε ένα γήπεδο και παίζεις μπροστά σε τόσο κόσμο, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Γενικά ο κόσμος σπρώχνει και την ομάδα, γι' αυτό χρειάζεται να υπάρχει ο κόσμος στα γήπεδα. Αλλά στα 2 τα εντός, αν και χάσαμε και στα 2, δεν νομίζω ότι... Φάνηκε ότι ήταν αντίπαλος τέτοιος. Ήμασταν πιο έτοιμοι, Τώρα μπορεί να... Παίζανε και με αλλαγές, να μην ήταν η βασική 11 κτλ. Αλλά πιστεύω ότι σε αυτές τις ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, όποιον να βάλεις και να βγάλεις, είναι το ίδιο πράγμα. Ας πούμε στο κύπελο έπαιζε βασικός ο Χαλκιάς. Και στο πρωτάθλημα δεν έπαιζε ο Χαλκιάς, τερματοφύλακας. Ναι. Τώρα και μόνο που συζητάμε για αυτή την αλλαγή, καταλαβαίνουμε τι ρόστερ μπορεί να είχε αυτή η ομάδα, έτσι. Ναι. Δίκαια πήρε την άνοδο. Παναχαϊκή πέρυσι δίκαια την πήρε την άνοδο. Πιστεύω ότι ήταν ομάδα β' εθνικής και το έδειχνε. Με τον τρόπο που αγωνιζόταν. Γενικά ήταν μια πολύ καλή ομάδα και εμείς κοιτάξαμε να πάρουμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε και από εκεί για να εμφανιστούμε πιο έτοιμοι φέτος. Έχει και ένα δικό μας παιδί εκεί. Είναι ο Αλέξανδρος ο Μητσάκος που αγωνίστηκε και χθες στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ναι, ο Αλέξανδρος και πέρσι. Από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Ναι, φέτος είναι από τα βασικά στελέχη της ομάδας. Πέρσι δεν αγωνίστηκε τόσο πολύ γιατί είχε ταλαιπωρηθεί λίγο από κάποιους μικρού τραυματισμούς. Εντάξει, τι να πούμε για αυτό το παιδί. Είναι αθλητής. Αθλητής και χαμηλώνει τον πάντα. Δεν έχει ακουστεί ποτέ τίποτα. Πολύ καλό παιδί, πάνω από όλα. Αυτό είναι το πρώτο που μετράει. Γι' αυτό και είναι η πορεία του τέτοια τα τελευταία χρόνια. Ναι. Εσύ τρίτη χρονιά σε Βουλατιό. Τρίτη χρονιά. Τι σε κρατάει εκεί? Γιατί ξέρω ότι έχεις, ειδικά τα τελευταία χρόνια οι προτάσεις είναι πολλές, γιατί η πορεία σου είναι ανωδική κάθε χρόνο. Τι σε κρατάει σε Βουλατιό? Είναι κάποιοι άνθρωποι. Πέρα της κατηγορίας, έτσι. Πέρα της κατηγορίας που εννοείται ότι. Εντάξει, όσο πιο ψηλά παίζεις, θεωρητικά μένεις σε μια ομάδα. Ναι, εννοείται ότι δεν θα έκανα ποτέ ένα πίσω βήμα σε αυτή τη φάση που βρίσκομαι τώρα, αλλά. Είναι κάποιοι άνθρωποι που σου εμπνέουν την εμπιστοσύνη και τους νιώθεις δικούς σου. Δηλαδή και να μην τους. Πριν τους μάθεις καν, πριν τους γνωρίσεις, από την πρώτη καλά στιγμή, τους ένιωθες δικούς σου ανθρώπους. Έτσι νιώθω και εγώ εκεί. Εγώ νομίζω ότι είμαι εκεί πολλά χρόνια. Ακριβώς. Και επειδή ήμουν σε μια ομάδα που είχα ακριβώς τα ίδια συναισθήματα. Εντάξει, δεν μπορώ να συγκρίνω βέβαια ακόμα. Εντάξει, γιατί είναι λίγα τα χρόνια, όχι είναι μεγάλο. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί ναι, ήταν η οικογένειά μου. Η γειτονιά είναι διαφορετικά. Είναι διαφορετικά. Απλά νιώθω ότι είναι το σπίτι μου δηλαδή. Και εκεί. Και αυτό είναι που με κρατάει. Πλέον. Φέτος είσαι και επίσημα στους αρχηγούς, να το πούμε έτσι. Και πέρσι έπαιξε αρχηγός, αλλά
φέτος, όταν είναι και ο Τάκης ο Παπάς και ο Κωστόπος το Λάκης. Εντάξει, θεωρητικά τυπικό είναι. Της αρχιάς είναι τυπικό, αλλά να φαίνεσαι καλό να είσαι. Ο παίχτης, όσο να είναι. Δηλαδή, ο αρχηγός της ομάδας, κατ' εμένα, είναι ο Τάκης ο Παπάς, έτσι. Βεβαίως, συμφωνούμε. Τώρα, το ποιος φοράει το περιβραχιόνιο και τα λοιπά, δεν μου λέει εμένα κάτι. Η ηγετική μορφή μέσω γήπεδο φαίνεται, χωρίς περιβραχιόνιο, χωρίς αριθμούς από πίσω κτλ. Εντάξει, είναι κάτι άτυπο για μένα, δεν δίνω βάση σε αυτό. Δεν σε αγχώνει. Όχι, δεν με αγχώνει, δεν υπάρχει λόγος, νομίζω. Εντάξει, εμπειρίες είναι και αυτά. Εμπειρίες. Φέτος είπες ότι με τους περισσότερους είχες παίξει ως αντίπαλος. Μπορεί να είναι καινούργια η ομάδα, αλλά το ότι γνωρίζεστε, το ότι είναι από την Κόρινθο, γενικότερα από την Κορινθία, βοηθάει. Ναι, βοηθάει βεβαίως. Γιατί κυρίως όταν γνωρίζεσαι με κάποιον, καταρχήν ξέρεις το στυλ παιχνιδιού του. Δηλαδή, τον έχεις παίξει αντίπαλο, έχεις παίξει παίξει μαζί, το γνωρίζεις, πώς συμπεριφέρεται μέσα στο γήπεδο κτλ. Μετά από αυτό, κάτι που μπορεί να γίνει μέσα στο γήπεδο θα ξεχαστεί επί τόπου. Δηλαδή μπορεί να έχεις έναν εκνευρισμό για κάποιο λόγο μέσα. Όταν γνωρίζεις τον άλλον, αυτό δεν πάει παραπέρα. Ενώ όταν είναι μια ομάδα στην ουσία που δεν γνωρίζεις τα άτομα μεταξύ και τα λοιπά, ο καθένας μπορεί να παρεξηγηθεί με τον άλλον και τα λοιπά. Οπότε μας διευκολύνει και σε αυτό το κομμάτι και της επικοινωνίας στο κομμάτι. Και γενικότερα ξέρεις τις δυνατότητες που έχει ο καθένας μέσω γήπεδο και από τις δυνατότητες του ξέρεις και εσύ τι ζητάς από αυτόν. Οπότε είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Είναι πολύ πιο εύκολα. Φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε ομάδες όπως είναι τον Εθνικό που τα αντιμετώπισες, ο Ιωνικός, η Προοδευτική, ο Ιάλισσος, ο Διαγόρας, η Ρόδος, ομάδες που έχουν περάσει από την Αλφα Εθνική. Αυτό επειδή και όλες το μάθατε ελάχιστα πριν την έναρξη του αθλήματος, για αλλού πηγαίναμε και αλλού φανταζόμασταν ότι μπορεί να ήταν ο όμιλος. Πόσο σας ανακάτεψε έτσι, ή πόσο σας άλλαξε το σκεπτικό, ή πόσο σας άγχωσε, σας φόβησε, δεν ξέρω και εγώ τι. Κοιτάξτε τώρα, αυτός ο όμιλος για μας, κυρίως για μας τους πιο μικρούς ηλικία, είναι μόνο για να κερδίσουμε κάποια πράγματα. Σωστό. Αυτή η εμπειρία που θα ζήσουμε φέτος, ίσως μπορεί να μην την ξαναζήσει κάποιο παιδί από αυτούς που είμαστε μαζί, και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και γενικά θα δεις ομάδες οι οποίες είναι παρατοκαμπνισμένες στο χώρο, με παραστάσεις στην Αλφα Εθνική πολλές, θα δεις γήπεδα με κόσμο κτλ. Δεν μας αγχώνει καθόλου. Ίσα-ίσα είναι ένα κίνητρο για να είμαστε εμείς καλύτεροι. Γιατί, εντάξει, καλού κακού δίπλα είναι. Οπότε αυτές οι ομάδες, δηλαδή και μια ομάδα που φέτος μπορεί να πάει να σωθεί στην κατηγορία από αυτές τις ιστορικές, του χρόνου μπορεί να πηγαίνει για πρωταθλητισμό κτλ. Και είναι ένα σκαλοπάτι και οι μικροί κυρίως να δείξουν τι αξίζουν και να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτό το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω όμως ότι μας φοβίζει κάτι κτλ. Ίσα-ίσα είναι κίνητρο να αποδώσουμε καλύτερα. Το αποτέλεσμα Πέλοπα Όλμη 05 πόσο ακούστηκε? Εντάξει, σίγουρα άμα ρώταγες κάποιον πριν από το παιχνίδι πόσο θα έρθει, αυτό το ας πούμε θα τους βάλουμε 5 μόνο για πλάκα μπορεί να το λέγεις. Δεν υπήρχε πιστεύω άνθρωπος που το πιστεύει. Ακριβώς. Όπως και μετά πιστεύω, μόλις ακούγανε μερικοί δεν το πιστεύανε και πάλι. Ισχύει. Εντάξει, από ό,τι έμαθα και εγώ, γιατί βέβαια δεν ήμασταν στο γήπεδο, μπορούσε να είχε πάρει και άλλη μορφή το παιχνίδι. Να έχει σοφαρίσει ο Πέλοπας, δηλαδή, να έχει σοφαρίσει. Ναι, ναι, ναι. Και, εντάξει. Ναι, απλά αυτό εντάξει, κοιτάς όταν ένα παιχνίδι το χάνεις, στην ουσία όταν γίνει και το 2-0 και το 3-0, απλά κοιτάς να μην διασυρθείς και προστατεύεις λίγο την ομάδα σου. Αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα εντάξει, βρέθηκε και ένα παιδί μου, είπαν σε πολύ καλή μέρα. Ναι. Ο Γούλας ο οποίος έκανε και χατρίκ, έκανε δύο υπέροχα γκολ. Εντάξει. Έπαιξε ρόλο, πιστεύεις, ότι ο ΑΟΛ την έχει την κατηγορία? Τα παιδιά που αγωνίζονται στον ΑΟΛ, εντάξει, οι έμπειρα είναι και αυτά στην κατηγορία, εννοείται. Οι περισσότεροι είναι από τη ΓΑΜΑ Εθνική και τα λοιπά. Και το δίδυμο το προπονητικό νομίζω ότι θα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Η άβρα αυτών των 4 χρόνων υπάρχει? Σίγουρα υπάρχει, γιατί τον έχουμε συνηθίσει στον ΑΟΛ στη ΓΑΜΑ Εθνική. Χωρίς πλέον δεν είναι ομάδα. Χωρίς μην είναι ότι ο Πέλοπας δεν είναι ομάδα που έχει την κατηγορία, έτσι. Εννοείται. Είναι και πιο ιστορική ομάδα και έχει περισσότερες παραστάσεις στη ΓΑΜΑ Εθνική. Απλά, εντάξει,
πιστεύω ένα παιχνίδι ήταν. Mm-hmm. Μπορεί να παίξουν άλλα πέντε συνεχόμενα και να είναι άλλα τα σκορ. Τελείωσα. Ναι, απλά ήταν σε καλύτερη μέρα το Λουτράκι, ήταν πιο έτοιμο για την πρώτη αγωνιστική. Και πιστεύω ότι αυτό του έκανε να έρθουν στη νίκη. Και το γκολ που πετύχανε βέβαια και ναι, προηγηθήκαν έτσι, ναι, είναι πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί και ο Πάλοβος άμα είχε προηγηθεί μπορεί να μην είχε ανατραπεί ποτέ το παιχνίδι. Είναι εντελώς διαφορετική η ροή του αγώνα. Προφανώς η στόχος της ομάδας είναι παραμονή, έτσι. Ναι, είναι παραμονή ο στόχος της ομάδας. Παραμονή. Εγώ το πιστεύω. Mm-hmm. Το πιστεύω γιατί η ομάδα και στα φιλικά που παίξαμε έδειξε πολύ καλό πρόσωπο. Ναι, και το μόνο που δεν είχαμε ήταν η διάρκεια. Δηλαδή mm-hmm. ότι μπορεί και να βγάζει... Γι' αυτό είναι και τα φιλικά, έτσι. Ναι, εννοείται. Ήταν προετοιμασία, δεν το συζητάμε. Απλά πιστεύω ότι όταν θα μας βγει εμάς αυτό το πράγμα στο γήπεδο, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Και από εκεί και πέρα θα είναι στο χέρι μας. Αν είμαστε εμείς καλά, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Αυτό, τίποτα άλλο. Δύσκολος ο κόσμος του Ζευγολατιού. Εντάξει. Μιλάμε τώρα για ένα μικρό χωριό είναι πλέον. Αλλά παρόλα αυτά αρχίζει και τα βήματά του στην κατηγορία. Κοιτάξτε. Και όχι μόνο στην κατηγορία, τελευταία χρόνια με τα double, με τις ανόδους, όλα αυτά έχει γίνει δυνατό σωματείο και υπολογίσιμο. Εγώ τον κόσμο εκεί τον έχω δει ότι με τις νίκες της ομάδος έρχεται όλο και περισσότερος. Mm-hmm. Και στις λίπες λιγοστεύουν. Ναι. Βεβαίως είναι κάποιοι που είναι καθημερινά στο γήπεδο. Φυσικά. Έτσι. Απλά πρέπει να καταλάβουν ότι η ομάδα τους χρειάζεται και στα κακά και στα καλά. Πρώτα στα κακά όμως. Mm-hmm. Και τους θέλουμε εκεί μέσα στο γήπεδο, είναι ο 10ος παίκτης. Και χρειαζόμαστε και εμείς αυτό το πράγμα. Δηλαδή πήγαμε προχθές εκεί, ο κόσμος τους έσπρωνε. Ήταν π.χ. 0-0 στο 35 και φωνάζανε, κάνανε, ράνανε. Αυτό. Θέλεις να το έχεις και εσύ εδώ. Βέβαια. Αυτό θέλει ο παίκτης. Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Είναι, μπαίνει με τελείως διαφορετική ψυχολογία. Και σε νιώθουν και έδρα. Δηλαδή όταν δεν έχεις κόσμο και η διαιτησία μπορεί να με συμπολογήσει και τα λοιπά. Όταν είσαι με κόσμο στο γήπεδο και τα λοιπά, σε αντιλαμβάνονται αλλιώς. Και οι αντίπαλοι και οι διαιτησίες και όλα. Και το θέλουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Απλά το θέλουμε και στα άσχημα. Ιδίως φέτος το χρειαζόμαστε που είναι για πιο δύσκολα τα πράγματα. Και δύσκολη χρονιά. Όταν εσείς φτιάχτηκατε το καλοκαίρι, ας το πούμε, με το σκεπτικό, όπως είπα και πριν, ότι όλοι υπολογίζαμε ότι θα είναι στον όμιλο με τις αρκετές ομάδες της Πελοποννήσου και την Ανατολική και Δυτική Αττική, πόσο αλλάζει το σχεδιασμό της ομάδας όταν μαθαίνεις λίγο πριν τη... Καλά, θα μου πεις και πριν πιστεύω, δεν το σκεφτόμασταν καθόλου. Δεν μας έχει επηρεάσει καθόλου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι δεν μας άγγιξε. Σε όποιον όμιλο και να σε έβαζαν. Ναι, σε όποιον mm-hmm. όμιλο και να μας έβαζαν. Mm-hmm. Εμείς έχουμε ένα σκοπό. Αυτόν το στόχο έχουμε, αυτόν θα διεκδικούσαμε. Τίποτα παραπάνω. Η ομάδα, εντάξει, εννοείται ότι και με το budget που διαθέτει και τα λοιπά, δεν μπορεί να κάνει πορεία πρωταθλητισμού σε αυτή την κατηγορία. Σιγά σιγά θα γίνουν αυτά. Και σε αυτό τον όμιλο κυρίως. Αλλά mm-hmm. εντάξει. Το θέμα είναι πάνω απ' όλα να το ευχαριστηθούμε εμείς και να το χαρούμε. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι εμπειρίες πρέπει να τις κρατήσουμε μέσα μας σαν κάτι καλό και όχι να έχουμε να θυμόμαστε άσχημα πράγματα από αυτή τη χρονιά. Μόνο να κερδίσουμε έχουμε και ιδίως εμείς οι μικροί. Μόνο να κερδίσουμε. Μια χαρά. Μας είπε πολλά ο Παναγιώτης, θα μας πει κι άλλα συνέχεια. Εμείς θα πάμε σιγά σιγά έτσι να ακούσουμε ένα τραγούδι, να χαλαρώσουμε όλοι, να χαλαρώσει και ο ίδιος. Γιατί εντάξει. Δεν δείχνει καθόλου αγχωμένος πάντως και έτσι πρέπει να είναι. Δεν μας ενοχλεί καθόλου. Πάμε και επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε και πάλι, εδώ στο στούντιο του ΙΛΕΚ 98,8. Μαζί μας έχουμε σήμερα τον Παναγιώτη Μαλαχάτη. Ένα από τα παιδιά που, του το έχω πει και του ίδιου, θα το πω και λίγο δημόσια, του οφείλω ένα ποδοσφαιρικό συγγνώμη, γιατί πριν 4-5 χρόνια, πότε ήταν στην Κόρινθο, είχες πάει, φαντάρος, θα πήγαινες εκείνη τη χρονιά. Την επόμενη πήγα, φαντάρος, ναι, τρίτη ηλικίου. Ήταν, ξέρω εγώ, μου δείχνει, ενώ όλοι γνωρίζαμε το ταλέντο του, εμένα με έβγαζε ότι. Δεν έχει όρεξη, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν και στις μέρες του εκείνη τη μέρα. Δεν του βγαίνει, ρε παιδί μου. Και δεν λέγω ότι αυτό το παιδί έχει τόσο ταλέντο και θα πάει στράφη και τζάπα. Και εμένα μου βγάλε τα μάτια τα τελευταία 2-3 χρόνια κυριολεκτικά. Είναι, αποδεικνύει ότι όντως είχε το ταλέντο και φαίνεται στο γήπεδο. Απλά έπρεπε να το πω γιατί τα λάθη να τα αναγνωρίζουμε και εκεί τότε είχα κάνει λάθος. Δεν είχα δει ότι μπορεί να προχωρήσει. Παρότι έβλεπα ότι έχει ταλέντο. Έχεις τώρα, ας πούμε, βρει
πάντα ήξερες ότι είσαι αμυντικό χαφ, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχεις αρχίσει και μονιμοποιείσαι. Γιατί ναι, γενικά... στην αρχή ταλαιπωρήθηκες λιγάκι. Γενικά δεν έχω κάνει δεύτερη χρονιά συνεχόμενα να παίξω στην ίδια θέση ποτέ. Ακόμα και center four και όλες γενικά τις θέσεις. Στην αλφα κατηγορία τα περισσότερα παιχνίδια τα παίξα σαν back, δεξί και αριστερό. Και σαν κεντρικός αμυντικός και παντού. Αλλά εμένα η θέση που μ' αρέσει κιόλας να παίζω είναι αυτό το καθαρό το εξάρι. Παρότι είναι δύσκολη θέση γιατί έχει τρεξίματα, έχει επαφές, έχει τα πάντα. Θεωρητικά τα άκρα είναι, ας πούμε, ότι μπορεί να είναι πιο εύκολα. Το τυπικό έτσι, γιατί προτιμάς να είσαι μέσα στη μάχη και στις μονομαχίες. Εννοείται, εννοείται. Και αυτό που ψάχνω πάντα είναι ότι όταν δεν θα μπορεί κάποιος άλλος, θα μπορώ εγώ. Δηλαδή αυτό... μ' αρέσει να παίζω σε αυτή τη θέση. Θέλω να περνάει μπάλα από τα πόδια μου. Δεν μπορώ διαφορετικά. Μ' αρέσει να τρέχω. Δοκιμάζεις και όλες τα σουτ. Έχεις καλά πόδια, θέλετε. Έτσι μεγάλες, μ' αρέσει. Μια χαρά, μια χαρά. Αλλά εντάξει, ψεύω ότι σε αυτή την κατηγορία όλες τις θέσεις είναι το ίδιο σημαντικές και κομβικές. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και τα 90 λεπτά. Δηλαδή, φαντάζομαι να έχεις κάνει ένα παιχνίδι. Απλά να είσαι άτυχος, να μην έχεις καταφέρει να βάλεις ένα γκολ σε 89 λεπτά και σε ένα λεπτό που δεν θα είσαι συγκεντρωμένος. Είτε αυτός είναι ο αμυντικός χαφ, είτε το back-up, ένα λάθος δηλαδή, να χάσεις ένα παιχνίδι το οποίο έχεις κάνει. Αυτή η κατηγορία είναι διαφορετική κατηγορία. Δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το τοπικό. Και πιστεύω ότι... εντάξει, τι να λέμε. Επηρεάζεσαι ψυχολογικά αν δεν κάνεις καλό παιχνίδι? Είσαι από αυτούς που προχωράμε και δεν τρέχει τίποτα? Εμένα μου βγάζει το δεύτερο. Εντάξει, άμα δεν κάνεις καλό παιχνίδι, το καλό παιχνίδι τι γίνεται βασικά πάνω σε αυτό το κομμάτι? Όταν εσύ είσαι καλός για τον προπονητή σου, αλλά για τον εαυτό σου δεν είσαι καλός. Εγώ συνήθως αυτό παθαίνω. Δηλαδή μπορεί για την ομάδα να είμαι καλός σε κάποια παιχνίδια, αλλά για τον εαυτό μου και τις δυνατότητες μου πιστεύω ότι δεν έχω βρει ακόμα. Αυτό καλό είναι. Τα πατήματα. Ναι, ίσως αυτό με κάνει λίγο και θέλω να προσπαθώ ακόμα περισσότερο. Τώρα βέβαια εντάξει, δεν είμαστε και επαγγελματίες παίκτες. Όλοι έχουμε τις δουλειές μας, την κούρασή μας, τα προβλήματά μας κτλ. Δεν τα έχουμε όλα λυμμένα όπως μπορεί να σκέφτονται μερικοί. Αλλά εντάξει. Συνεχίζουμε. Να πάμε λίγο και στο κομμάτι κύψελος. Γιατί όσο να είναι, είναι ζωή. Η ζωή σου, ας το πούμε έτσι. Η μισή ζωή ποδοσφαιρική και είναι εκεί. Για πες. Εντάξει, αυτή η ομάδα για μένα είναι πολλά πράγματα. Είναι η οικογένειά μου και θα είναι για πάντα. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Εκεί μεγάλωσα. Εντάξει, αυτή τη στιγμή... μπορεί να μην διανύει και τις καλύτερες του μέρες. Ναι, δεν διανύει τις καλύτερες μέρες, όπως είπες και εσύ, αλλά πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή, γιατί αυτή η ομάδα είναι πολύ μεγάλη. Ακριβώς. Και έχει και τα δικά της τα παιδιά, που αυτό είναι το κυριότερο. Τα δικά της τα παιδιά... και τα δικά της τα παιδιά μάλλον την κρατάνε ακόμα εκεί την ομάδα. Σωστό. Και δεν έχει αφανιστεί ακόμη. Πιστεύω όμως ότι κάποια στιγμή κάτι θα γίνει. Όλοι αυτό πιστεύουμε μάλλον. Και αυτή η ομάδα πάλι θα είναι ανταγωνιστική. Και πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Γιατί και κόσμο έχει και... εννοείται, ο κόσμος, το γήπεδο, ο συνοικισμός. Ναι, εκεί γενικά πιστεύω ότι όποιο παιδί και να ρωτήσεις γενικά στο συνοικισμό θα σου πει πρώτα μπάλα και μετά μάθημα. Μπράβο. Πρώτα μπάλα και μετά σχολείο. Είναι ένας πονοκέφαλος αυτός για τους γονείς που υπάρχει αυτή η ομάδα εκεί. Αλλά αυτό ξαναλέμε, ευελπιστούμε όλοι κάτι να γίνει κάποια στιγμή. Όλοι λίγο πολύ να βοηθήσουμε όσο μπορεί ο καθένας και να βρείτε πάλι τα πατήματά της. Γιατί είναι κρίμα και πολλές μάλλον από τις ιστορικές ομάδες. Άλλες δεν υπάρχουν καθόλου, έχουν αφανιστεί. Όπως και ο Άρης Κορίνθου του συνοικισμού έχει αφανιστεί, έτσι δεν υπάρχει καθόλου. Και πολλές ομάδες τώρα παίζουν σε κατηγορίες που δεν είναι αυτές οι κατηγορίες τους. Και είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Είναι κρίμα. Μου είπες πριν ότι βλέπεις ότι υπάρχει ταλέντο στην Κορινθία. Υπάρχει πολύ ταλέντο στην Κορινθία. Και αυτό που βλέπω
κιόλας είναι ότι υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να το αξιοποιήσουν το ταλέντο του κάθε παιδιού πλέον. Mm-hmm. Παλιότερα ήταν πιο δύσκολα τα πράγματα και τα λοιπά. Ήταν άλλο το ποδόσφαιρο, τώρα έχει γίνει πιο σύγχρονο. Όλοι βλέπουν τηλεόραση. Και πιστεύω πολύ ότι υπάρχει μεγάλο ταλέντο στην Κορινθία και στα Κορινθιακά γήπεδα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι επίσης ομάδες που είμαστε και εμείς, ας πούμε, οι τρεις της ΓΑΜΑ Εθνικής, mm-hmm. εννοείται ότι θα σταθούν πάνω σε παιδιά από την Κορινθία, γιατί υπάρχει το ταλέντο. Φέτος ισχύει ξεκάθαρα ο κορμός και των τριών ομάδων είναι ομάδες, από ομάδες. Την Κορινθία. Βέβαια λέμε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει λόγω και της κρίσης. Στην τελική δεν μας πειράζει κιόλας, έτσι. Σας πω ότι γίνεται. Κάπως έτσι καταστρέφονται οι ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή, οι ομάδες που μπορούν να είναι εμφανισμένες αυτή τη στιγμή, ίσως έτσι καταστράφηκαν. Όταν υπήρχαν ίσως τα λεφτά και τα λοιπά. Όταν θα φέρεις σε μια ομάδα που έχει 20 παιδιά ντόπια, 10 μεταγραφές, που εντάξει δεν λέμε ότι δεν θα είναι καλοί παίχτες, αλλά θα πρέπει να παίζουν κιόλας γιατί πληρώνονται, mm-hmm. αυτόματα θα χάσει 15. Σωστό. Και όταν του χρόνου αυτοί οι 10 θα φύγουν, θα έχουν μείνει 5 πίσω. Και με 5 ομάδα δεν κάνεις. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που γίνεται. Και να πιστέψουν περισσότερο στα παιδιά τα δικά τους. Mm-hmm. Και να μην τα σκορπάνε τα λεφτά δεξιά και αριστερά. Καλύτερα να τα ξοδεύεις έχοντάς τα υλικά αγαθά, που αυτά θα το τραβήξουν ένα παιδί στο γήπεδο. Όταν θα είναι οργανωμένη η ομάδα, το παιδί δεν θα έχει απέτηση καμία, πιστεύω. Ούτε οικονομική, ίσα ίσα να. Τίποτα, τα πήγαινε έλα του. Mm-hmm. Τίποτα. Όταν θα δει ένα σωματείο οργανωμένο με τα ρούχα του, με τις μπάλες του, με τους προπονητές, τους προπονητές θερματοφυλάκων, τα υλικά αγαθά γενικότερα, αλλάζει και η ψυχολογία του παίχτη και όλοι το θέλουν αυτό το πράγμα. Τώρα άλλες ομάδες μπορεί να πιστεύουν ότι με 10 μεταγραφές θα πάρουν το πρωτάθλημα. Θα πάρουν το πρωτάθλημα, mm-hmm. αλλά δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τη χρονιά που πήγες στο Ζευγολατιό και κάνατε πορεία φοβερή, πήρατε και το κύπελο, πήρατε τη χρονιά που κερδίσατε και τον ΑΟΛ, ομάδα της μεγαλύτερης κατηγορίας. Την επόμενη χρονιά αυτό το ρόστερ, ας πούμε, ψιλοδιαλύθηκε. Χάλασε. Σας πήγε πίσω αυτό. Κοιτάξτε τώρα, οι περισσότεροι μπορεί να μην το είχαμε συνειδητοποιήσει εξ αρχής. Αλλά στην πορεία το συζητάγαμε και λέγαμε αχ να ήμασταν όπως πέρσι. Αυτή ήταν η κουβέντα που έβγαινε από το σώμα. Όταν από ένα σημείο και μετά ειδικά δεν είχαμε σηκώσει κεφάλι καθόλου. Ναι. Λέγαμε τι ωραία που ήμασταν πέρσι, θυμόμασταν όλη την περσινή ομάδα και πάντα τη θυμόμαστε. Ήταν μια ομάδα, αυτό που μου έκανε εντύπωση σε αυτή την ομάδα ήταν ότι ήταν μια ομάδα με 11 προσωπικότητες μέσα. Ακριβώς. Που κανείς δεν μίλαγε σε κανέναν. Ακριβώς. Δεν υπήρχε καμία αντιπαράθεση με κανέναν, κανείς. Μπαίναμε όλοι μέσα για τον ίδιο σκοπό. Και αυτό φάνηκε όταν η ομάδα βρέθηκε στο μείον 5 από την κορυφή. Μπράβο. Που καταφέραμε και ανατρέψαμε αυτή την κατάσταση. Εκεί φάνηκε το πόσο ομάδα ήμασταν. Ακριβώς. Οπότε και ήταν λίγο κρίμα να χαλάσει τέλος πάντων. Κάποιοι σίγουρα δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν, γιατί ο καθένας έχει και τις δουλειές του, είναι άλλη κατηγορία. Εγώ πιστεύω ότι όλοι μπορούσαν να ακολουθήσουν όπως ήμασταν. Mm-hmm. Και να πλαισιώσουν την ομάδα και παιδιά από την Κορινθία και πάλι. Mm-hmm. Και μικρά σε ηλικία. Και σιγά σιγά να μπαίνουν στην ομάδα. Κατάλαβες. Μόνο έτσι πιστεύω ότι μπορεί mm-hmm. να γίνει κάτι. Τώρα να πάρεις ένα παιδάκι 17, 18, 19 χρονών από το Β' τοπικό και να το πετάξεις στη Γ' Εθνική, είναι πολύ δύσκολο να τα απεξέλθει. Κακά το ψέμα. Με σας έγινε πέρσι. Ήρθε ο Θανάσης Θεοδωρόπουλος και ο Νίκος ο Καραγκούνης και νόμιζες ότι πέσαν τα παιδιά από τη Β' κατηγορία. Ήταν εξαίρεση, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι εξαίρεση. Γιατί το λέγει η ψυχή του. Α, μπράβο. Γιατί αυτό. Το λέγει η ψυχή του. Δηλαδή. Και ο Θανάσης έβγαλε πολύ ψυχή και από ένα σημείο και μετά εγώ νόμιζα ότι ήταν και αυτό στο Ζευγολατιό 10 χρόνια, ας πούμε. Σωστό. Δηλαδή μπράβο. Μπορεί να είχαν ένα τελείωμα και στεναχωριόταν, δεν μιλιότανε μετά. Mm-hmm. Αυτή το έλεγε η ψυχή τους. Όσο για τον άλλον το Θανάση, εντάξει, πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα που θα βγάλει το Ζευγολατιό. Το πιστεύω. Και ίσως και η Κορινθία. Δηλαδή το παιδί πραγματικά έχει μεγάλο ταλέντο mm-hmm. και το δείχνει καθημερινά.
Πιστεύω άμα το κυνηγήσει και αυτός να δικαιωθεί κάποια στιγμή και να δικαιωθεί και ο coach. Ναι. Γιατί δική του επιλογή είναι. Ακριβώς, και τον πιστεύει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Πάρα πολύ τον πιστεύει. Και πιστεύω ότι θα δικαιωθούν και οι δύο κάποια στιγμή. Πώς είναι να έχει συμπέχτη το Φάνη Ζάρκο σε όλους τους τομείς, έτσι. Ο Φάνης. Ο Φάνης είναι ένα παιδί που και αυτός είναι χαμηλών τόνων. Mm-hmm. Δηλαδή δεν θα τον ακούσει ποτέ ούτε να. Να μιλάει μέσα στο γήπεδο, να μουρμουράει, να. Είναι ένας εργάτης, κάνει αυτό που ξέρει, ό,τι μπορεί. Προσπαθεί και αυτός πάρα πολύ. Και είναι και, εντάξει, παρέα μου. Εμένα, στην ουσία, 3 χρόνια μαζί τα έχουμε πάει. Όλα τα παιδιά, βέβαια, όλα τα παιδιά μας αγαπημένα κτλ. Αλλά. Με κάποιους έχεις ζήσει κάποια πράγματα παραπάνω. Με κάποιους μέσα παραπάνω. Δηλαδή, είναι αυτό που έχεις ένας τελικός με μια ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής που το κερδίζεις κτλ. Όλα αυτά σε φέρνουν πιο κοντά. Και βέβαια έχουμε τις αντιπαραθέσεις μας, εννοείται. Και θα ήταν παράξενο και θα ήταν περίεργο να μην ισχύει. Αλλά πιστεύω ότι αδικεί τον εαυτό του. Μπράβο. Αυτή είναι η κατάλληλη ακριβώς λέξη. Γιατί αν μιλάμε για ταλέντο αυτή τη στιγμή, αν μιλάγαμε πριν 5 χρόνια, θα λέγαμε Φάνη Ζάρκος μόνο και τίποτα παραπάνω. Αλλά εντάξει, φέτος έχει μπει και αυτός στο καλούπι, προσπαθεί. Και εντάξει, θα αγωνιστεί και αυτός. Για την παραμονή της ομάδας στην κατηγορία. Το πρωτάθλημα το τοπικό, πώς το βλέπεις φέτος? Πρωτάθλημα το τοπικό. Τις παίξατε και τις δύο ομάδες φιλικά. Έχεις μια εικόνα, όσο μπορείς να έχεις για την φιλικά. Τώρα με τη μία ομάδα παίξαμε ένα ημίχρονο. Ναι, ναι. Μπορεί να βγάλει. Εντάξει, βγάζεις κάποια συμπεράσματα. Τώρα για τον τίτλο δεν μπορεί να μιλήσει κανείς ακόμα, ναι, σίγουρα κτλ. Είναι πολύ νωρίς, εννοείται. Φαίνεται ότι πατάει καλύτερα, είναι πιο έτοιμη η 0-6. Mm-hmm. Έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Τη βλέπω βασικά πιο έτοιμη, mm-hmm, αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Απλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε και ακόμα κάτι. Εντάξει, δεν ξέρω. Γενικότερα το πρωτάθλημα το βλέπεις ανταγωνιστικό όσο μπορείς να έχεις εικόνες, γιατί το μυαλό σου είναι αλλού και είναι λογικό. Πιστεύω ότι φέτος έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τις δύο ομάδες που δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα που έχει στόχο το πρωτάθλημα. Είναι πολύ δύσκολο κάποιος να το σκοτώσει. Ναι, είναι πολύ δεν δύσκολο. Υπάρχει, ας πούμε, ο Πέλοπας ο Πρεσινός να τους βγει. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση η ομάδα του Δερβενίου. Mm-hmm. Που έχει κάνει πολύ καλό σύνολο. Όπως και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βγει μέσα στο γήπεδο και το σύνολο της Νεμαίας. Mm-hmm. Που δεν έχει πάει τόσο καλά. Απλά πιστεύω, επειδή ξέρω, έχω κάνει και με τον Γιώργο τον Καριώτη και ξέρω ότι έχουν δουλέψει στην προετοιμασία και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ισχύει αυτό, το υπογράφω. Ναι. Τα αποτελέσματα μπορεί να μην έχουν έρθει, αλλά πιστεύω δουλειά... ότι όταν θα τους βγει, θα είναι, δηλαδή, αυτή και το Δερβένη θα είναι στην τρίτη, τέταρτη θέση σίγουρα. Mm-hmm. Το πιστεύω πολύ αυτό το πράγμα. Και μετά ακολουθούν. Και το Πετρί νομίζω έχει κάνει πολύ καλή ομάδα φέτος. Είπα εγώ δεν τα παρακολουθεί, καλύτερα από μένα, ξέρεις. Εντάξει, παίζουν φίλοι μου παντού. Έχουμε. Το μόνο θετικό που έχουμε τόσα χρόνια, όσα χρόνια αγωνίζομαι, είναι οι φιλίες που έχουμε κάνει και αυτό είναι το πιο σημαντικό τελικά. Να έχεις 5 φίλους εδώ, 5 εκεί, τίποτα άλλο. Και οι εμπειρίες που ζεις, εννοείται, και τις κρατάς για σένα. Επειδή συζητάμε και μιλάμε και μου λες πράγματα πάρα πολύ, πολλά, πάρα πολλά. Και έχεις άποψη, δεν το συζητάμε. Αυτό το Κόρινθος 2006, πώς το σχολιάζεις? Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα, αυτό είναι ένα θέμα πολύ περίπλοκο. Απ' τη μία, η Κόρινθος 2006 φτιάχτηκε όταν η Κόρινθος ήταν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Mm-hmm. Ήταν επαγγελματική η ΓΑΜΑ Εθνική. Και η Κόρινθος 2006 είχε φτιαχτεί σαν την Ακαδημία της Κορίνθου για να μην χάσουν στην ουσία τα ταλέντα. Πολύ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, γιατί υπήρχε πολύ ταλέντο. Βεβαίως. Δεν μπορούσαν βέβαια να ακολουθήσουν όλοι σιγά με εθνική και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι πήραν την απόφαση να κάνουν αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Τώρα βρίσκονται να διεκδικούν και δύο τον ίδιο στόχο. Ναι, ναι. Και ο πρωτεργάτης της Κορίνθου 06 να είναι αντίπαλος τώρα με τη 06. Δηλαδή είναι ένας κύκλος στο ποδόσφαιρο και φαίνεται αυτό αυτή τη στιγμή. Απλά πιστεύω ότι είναι κρίμα να υπάρχουν αυτές οι δύο ομάδες, να είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή θα έπρεπε να είναι ένα, ναι, και να αντιπροσωπεύουν την Κορινθία, αν όχι στη ΓΑΜΑ, στη ΒΙΤΑ Εθνική. Κάποια στιγμή πιστεύω ότι και ο κόσμος υπάρχει και τα λεφτά από ό,τι φαίνονται υπάρχουν. Όντως.
Και πιστεύω ότι θα ήταν αυτό το καλύτερο πράγμα και όχι να σκοτώνονται κάθε χρόνο αυτές οι δύο ομάδες. Τελικά να βγαίνει ο Πελούπας. Δηλαδή είναι πεταμένα λεφτά που όταν θα έχεις ένα πλάνο διαφορετικό και τα λοιπά, πιστεύω μπορείς να τα αξιοποιήσεις καλύτερα αυτά τα χρήματα. Να μην τα πέταγες στα σκουπίδια, γιατί πεταμένα είναι στα σκουπίδια. Και να είχαμε μια ομάδα που θα μας αντιπροσωπεύει, όχι στη γάμα, στη β' εθνική. Στη β' εθνική. Μπορούσε να το κάνει. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Καθένας μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Αλλά εντάξει. Με ενδιαφέρει το τι έχεις άποψη, γιατί όντως είσαι από τα παιδιά που έχεις άποψη. Δεν κολλώνεις να την πεις. Και αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Φαίνεται ότι στα τελευταία χρόνια ο κόσμος έρχεται στο γήπεδο. Παρακολουθεί. Εντάξει. Εγώ θυμάμαι ότι τα πιο παλιά βέβαια, χρόνια. Εσύ είσαι πράγματα συνοικισμού, αλλά. Τα πιο παλιά χρόνια, όταν ας πούμε, η ομάδα μπορεί να πήγαινε για πρωταθλητισμό στη β' κατηγορία και το γήπεδο να έχει 600 άτομα. Ναι. Που 600 άτομα δεν έχουν ομάδες τώρα της γάμα εθνικής. Σωστό. Και ήταν β' κατηγορία. Αλλά γενικά. Πρέπει να. Ο κόσμος. Γενικά έχει και αυτό τα προβλήματά του και τα λοιπά και έρχεται με τη χαρά. Νομίζω ότι σε ένα χώρο και δεν θέλει να συμμετέχει σε αυτό το κομμάτι. Θέλει να πηγαίνει μόνο με τη χαρά. Καλό είναι να πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο, να έχει και αυτό την άποψή του και τα λοιπά, να ξεφεύγει λίγο από την καθημερινότητα και τα λοιπά. Απλά πολύ μεγάλο κακό έχει κάνει τηλεόραση, πιστεύω, σε αυτό το κομμάτι. Το μεγαλύτερο. Γιατί τώρα οποιοδήποτε μπορεί να κάτσει ένα Σάββατο και να παρακολουθεί ένα παιχνίδι στην Αγγλία τρεις η ώρα και να μην πάει στο γήπεδο να δει την ομάδα της πόλης του, πούμε, του χωριού του. Το μεγαλύτερο κακό το έχει κάνει τηλεόραση, πιστεύω, σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν ξέρω γιατί. Δεν θέλουν τόσο πολύ να πηγαίνουν. Άλλοι είναι πικραμένοι, άλλοι. Έχει ο καθένας τους λόγους. Έχει ο καθένας τους λόγους που δεν. Τους ιδιαίτερους λόγους, εντάξει. Τουλάχιστον υπάρχουν δύο τρεις ομάδες. Είσαστε εσείς, είναι ο Τουλουτράκη. Εδώ με την Κορίνθια γίνεται κάτι. Όταν δεν υπάρχει κόσμο στο γήπεδο. Δηλαδή, σκέψου τώρα έναν πρόεδρο, ο οποίος θα χρειάζεται λεφτά για την διαιτησία, θα χρειάζεται λεφτά για τους παίχτες, για τους γιατρούς. Για τα νεράκια μέχρι που θα πιούνε και τα λοιπά. Γιατί ούτε χορηγίες υπάρχουν πολλές πλέον. Ναι. Και να γυρίζει να βλέπει δύο. Και να έχει. Να λέει τα εισιτήρια να πληρώσει με τους διαιτητές και να λέει έχουμε κόψει πέντε εισιτήρια. Δηλαδή κάποια στιγμή και αυτός ο άνθρωπος θα ανακτήσει, θα πει φεύγω και σιγά σιγά όλες οι ομάδες. Απλά κάποια στιγμή θα σταματήσουν να υπάρχουν. Βέβαια κατά την άποψή μου ίσως υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και δεν θα έπρεπε να είναι τόσες πολλές. Απλά δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο. Ο καθένας για το σκοπό του. Καλά κάνουν. Απλά πιστεύω ότι είναι υπέρπολες οι ομάδες που υπάρχουν ειδικά στα τοπικά και δεν ξέρω. Ίσως είναι λίγο λάθος αυτό το πράγμα να υπάρχει. Από ότι θα φτιάχνει και άλλη μια ομάδα τώρα στη γάμα κατηγορία. Βελερεφόντης. Στην αρχαία Κόρινθ. Ναι. Θα μου πεις, εδώ λέμε να έχουμε τα παιδιά να παίζουν και εσύ μου λες να μην υπάρχουν ομάδες. Όχι. Δεν είναι, έχει μια βάση αυτό που να, λες. Να υπάρχουν 10 ομάδες σε κάθε κατηγορία να είναι οργανωμένες. Αυτό. Και να δηλαδή το κάθε παιδί να ξέρει ότι τι έπαθε σήμερα στο γήπεδο, χτύπησες. Έχεις την ιατρική περίθαλψη. Τι έπαθες αυτό, τι θες να κάνεις. Κάποιο παιδί μπορεί να έχει πρόβλημα οικονομικό κτλ. Να το βοηθήσουν. Δηλαδή πιστεύω ότι γι' αυτό είναι τώρα τεχνικό ποδόσφαιρο και. Ειδικά στις κατηγορίες τώρα, γάμα και β' που δεν έχουν πορείες πρωταθλητισμού και τα λοιπά και δεν τους ενδιαφέρει το να βγουν και τα λοιπά. Απλά πάνε. Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να τους καίνε περισσότερο. Σωστό. Και έτσι θα μαζέψεις και παιδιά στο γήπεδο, αλλιώς δεν πρόκειται να μαζέψεις. Δεν πρόκειται να μαζέψεις. Αυτό το ότι φέτος, ας πούμε, πώς το ακούς, πώς ακούστηκε το ότι το Χλιμώδη και ο Ολυμπιακός Δράκιος είναι στη δεύτερη κατηγορία. Αυτό είναι κάτι πολύ στενάχωρο. Τον πιστεύει για το Κύψελο. Δεν είναι μόνο για το Κύψελο. Είναι το Χλιμώδη, είναι όπω είπε το Λουτράκι, είναι ο Κύψελο. Είναι ομάδε που μπορεί να μην του σκέφτεσαι καν στο Αλβατό. Δηλαδή όταν ακούς αυτά τα ονόματα, το μυαλό σου πάει στη Δέλτα Εθνική. Ακριβώς. Δεν πάει καν στο Αλβατό. Σωστό, σωστό. Εντάξει, αλλά αυτό πιστεύω ότι κάποια στιγμή αυτέ οι ομάδε επειδή έχουν την ιστορία του θα ορθοποδήσουν και θα πατήσουν ξανά στα πόδια του και θα σηκωθούν. Αυτό πιστεύουμε όλοι. Γιατί για να πάει καλύτερα και όλο στο κορινθιακό ποδόσφαιρο. Διαφορετικά δεν γίνεται. Και εμείς ενώ πλησιάζουμε σιγά σιγά έτσι προς το τέλος, να
να αφήσουμε τον Παναγιώτη να πάει να ερεμήσει, γιατί είχε και τις θεραπείες του σήμερα, αλλά θα είναι κομπλέ μεθαύριο, δεν το συζητάμε. Αν και είναι ακόμα νωρίς, γιατί είσαι μικρός, πώς σκέφτεσαι το μέλλον σου γενικότερα, τι θα ήθελες, τι φαντάζεσαι? Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση, γιατί εγώ ακόμα δεν έχω αποφασίσει το τι θέλω να κάνω τελικά. Mm-hmm. Αλλά έχει αρχίσει και με ψήνει πολύ να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο. Αυτά που ζω δηλαδή και οι παραστάσεις αυτές από αυτά τα γήπεδα, από τον κόσμο, ποιος δεν θα ήθελε να αγωνίζεται σε αυτά. Mm-hmm. Θέλω να κάνουμε μια καλή χρονιά. Πάνω απ' όλα με υγεία. Πάνω απ' όλα, ναι. Πάνω απ' όλα με υγεία. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Κανείς καλός δεν χάνεται ποτέ και εντάξει. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι σημαντικό πάντως αυτό που λες, ότι θέλεις να είσαι στο χώρο. Ναι, ναι. Αν και είσαι μικρός ακόμα, δεν σε έχει αποθήσει κάτι. Ίσα ίσα σε έχει τραβήξει κιόλας μέσα. Με έχει τραβήξει, με έχει παρατραβήξει. Ωραία. Αυτό είναι το ωραίο και το καλό. Να μείνεις χρόνια, να παίξεις καταρχάς πολλά χρόνια μπάλα και μετά να μείνεις μέσα, αυτά που θα πάρεις να τα μεταδώσεις στους επόμενους. Άλλοι πληρώνουν για να αθλούνται. Ψήπας εκεί και στην οικογένειά σου. Όχι σε εισαγωγικά, mm-hmm. την οικογένειά ναι, σου. Είναι οικογένεια. Έχεις τους φίλους σου, την παρέα σου, περνάς κάποιες ώρες ευχάριστα κτλ. Αυτό έτσι πρέπει να το βλέπεις, πιστεύω, και γι' αυτό και ο Τάκης και όλοι δεν θέλουν να σταματήσουν. Ποτέ, ποτέ. Γιατί αυτά τα πράγματα έχουμε που το μάτι του Κρυαρά στην Νεμαία και δεν ναι. λέει ποτέ να σταματήσει και είναι κάθε χρόνο και καλύτερο. Είναι αγέραστος. Ποτέ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είναι αγέραστος, εντάξει. Να σου πω, το like τον είχε συμπαίχτη σαν τελειώματο. Τον έχω κάνει μια χρονιά. Πώς ήταν εκεί? Εντάξει, ο άνθρωπος αυτός μόνο με την άβρα του, μόνο που τον έβλερπες, μόνο που τον έβλεπες, δηλαδή χρειάζονταν κάτι παραπάνω, μόνο που τον έβλεπες να υπάρχει μέσω γήπεδο και είσαι στο πίσω μέρος του μυαλού σου το ποιος είναι και τι έχει κάνει, αυτό σε έκανε να αποδίδεις. Να αποδίδεις, να μην σταματάς ποτέ. Εντάξει, ήταν μια καλή εμπειρία και αυτή, έπαιρνες πράγματα από αυτόν. Άσχετα αν είναι κάποια δύσκολα πράγματα που δεν μπορείς να τα... Εντάξει. Μιλάμε για ένα πολύ συγκεκριμένο άτομο τώρα. Τη διαδρομή την ξέρουμε και πιστεύω ότι είναι και μικρή για αυτόν η διαδρομή που είχε. Ισχύει. Θα την έχει ως προπονητής, έτσι πιστεύω. Και εγώ το πιστεύω, και εγώ το πιστεύω. Είναι από αυτούς που θα εξάγουμε σύντομα σε μεγαλύτερα σκαλοπάτια. Το αγαπάει πολύ, το ψάχνει πολύ. Διαβάζεται δηλαδή. Πάντα, ναι. Δηλαδή είναι κρίμα να μην προχωρούν τέτοιοι άνθρωποι, όπως και σαν ποδοσφαιριστές. Δηλαδή αυτός που δουλεύει κάποια στιγμή θα ανταμυφθεί τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όποιος πιστεύει ότι χωρίς την προπόνηση μπορεί να κάνει κάτι μόνο με το ταλέντο, δεν υπάρχει. Πρέπει να το προχωρήσει αυτό το πράγμα. Το ταλέντο είναι μέχρι κάποιο στάδιο. Από εκεί και πέρα, άμα δεν το προχωρήσει. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει. Νομίζω ότι τα παιδιά που παίζουν στη Super League από την Κορινθία είναι ένα ακριβώς παράδειγμα που λες. Και ο Τάσος Μπακασέτας και ο Βαγγέλης Οικονόμου και ο Λεωνίδας Αργυρόπουλος δεν ήταν ποτέ υπερπαίχτες. Ήταν όμως πάντα δουλευταράδες, χαμηλών τόνων παιδιά, δεν δημιούργησαν ποτέ τίποτα, κανένα πρόβλημα. Έτσι, και εκεί βρίσκονται τώρα και νομίζω θα πάνε κι άλλο πιο ψηλά. Έτσι ακριβώς είναι. Εγώ θυμάμαι τότε πήγαινα στο γήπεδο και έβλεπα την Κόρινθο, πήγε για τον Λεωνίδα. Ναι. Έκανε το παιδί μια χρονιά καλή σαν δεξί μπακ. Απογειώθηκε κατευθείαν. Ναι. Έπαιξε μια χρονιά σιγά με εθνική καλή και απογειώθηκε, πήγε αλφα εθνική. Από εκεί και πέρα τα λέει όλα, ότι ευκαιρία είναι για όλα τα παιδιά, ιδίως τώρα που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στην Ελλάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι μόνο μέσα χαζός και έχεις το ταλέντο δεν πρόκειται να παίξεις. Μόνο μέσα χαζός. Διαφορετικά δεν νομίζω ότι... Εντάξει, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και αδικίες. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει μέσω πρόγραμμα, ναι. Αλλά όταν, αυτό που παίρνει είναι αυτό που πρέπει να κάνει. Θα είσαι ήσυχος με εσένα, ότι δούλεψα, προσπάθησα και τουλάχιστον. Αυτό πάνω δεν μου κάτσε, δεν μου κάτσε. Εντάξει, έτσι, συμβαίνει έτσι, αυτό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, Βάνο, σε χίλιο ευχαριστώ που ήσουν σήμερα εδώ. Σε γνώρισα καλύτερα. Εύχομαι και στην ομάδα και σε εσένα ό,τι καλύτερο. Υγεία πάνω απ' όλα, όπως το είπες και εσύ, γιατί είναι λύπη γενικώς στις μέρες μας και ειδικά στους ποδοσφαιριστές, είναι ότι αυτό που θέλουν. Να είσαι πάντα καλά, δεν ξέρω, και να έρθεις στο τέλος να μου πεις πράγματα, εμπειρίες της χρονιάς, και ότι η ομάδα θα είναι, η χρονιά θα είναι καλή, επιτυχημένη. Είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι η ομάδα θα πάει καλά, και ό,τι καλύτερο και σε σένα και
Προσωπικά και ξέρω κι εγώ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Μεγάλη μου τιμή που ήρθες σήμερα εδώ.